Η Ρωσία άλλαξε την τακτική του βομβαρδισμού. Ο σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών, Βαντίμ Ντανισέγκο, μίλησε στην Εσπρέσο και είπε ότι η Ρωσία έχει αλλάξει την τακτική του βομβαρδισμού πόλεων, την οποία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία άλλαξε την στρατηγική του βομβαρδισμού, βομβαρδίζει μαζικά πόλει τη Ουκρανία. Παλαιότερα εκτόξευαν αρκετού πυράβλου, αλλά τώρα δεκάδε. Πυροβολούν από διαφορετικά σημεία. Γι' αυτό η αεράμινα είναι δύσκολο να του αντιμετωπίσει. Οι εκτοξευμένοι πυραβλοί αναπτύχθηκαν στα μέσα του περασμένου αιώνα και προορίζονται να καταστρέψουν αεροπλανοφόρα, καταδρομικά και θαλάσσια πλοία. Έχουν έως 1000 κιλά εκρηκτικό γέμισμα και ταχύτητα έως 3 έως 4.000 χιλιόμετρα. Επομένως είναι δύσκολο να τα καταρρύψεις, είπε ο Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιοι πυρεύλοι προκαλούν μεγάλε ζημιέ γιατί είναι ακριβή και προορίζονταν για στρατιωτική μάχη. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι έχουν αρκετά αποθέματα σοβιετικού εξοπλισμού. Ενώ η παραγωγή καλύμπερ και εξοπλισμού υψηλή ακρίβεια τη Ρωσική Ομοσπονδία αποτυγχάνει. Οι New York Times δημοσίευσαν ένα χάρτη του βομβαρδισμού της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο 25 με 26 Ιουνίου. Δείχνει τους τόπους άφηξη και την κατεύθυνση από την οποία εκτοξεύτηκαν οι πυραυλοί. Θυμηθείτε ότι πρόσφατα ο Ρωσικός στρατό εκτόξευσε ρουκέτε στο Κίεβο, την Τέσνα, το Γιαβόροφ, το Ζήτομιρ, το Νικολάεφ, το Λουσιτσάνκ. Ο χάρτη δείχνει ότι οι εκτοξεύσει έγιναν μέσω του εδάφου τη Λευκορωσίας. Κατά την προετοιμασία του χάρτη, η δημοσίευση αναφέρεται σε δεδομένα τη Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.